Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Κρήτη, ώρα 3 είναι Παρασκευή σήμερα, 3 Δεκεμβρίου. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στη διαπραγμάτευση κυβέρνησης Τρόικας μετά και την συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο. Μαζί μας είναι ο Πέτρος Λιωδάκης και έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα δεδομένα που διαμορφώνονται στη σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση με την Τρόικα τέθηκαν επιτάπητος και στην πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και αυτό που φαίνεται είναι ότι η ελληνική πλευρά κάνει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την αρχική απόφασή της να μην στείλει καν απαντητικό email στην Τρόικα. Το σενάριο που προκρίνεται αυτές τις ώρες είναι να σταλεί τελικά ένα email προς τους εκπροσώπους των δανειστών σήμερα, πιθανότατα αργά το βράδυ, το οποίο όμως θα περιέχει μόνο διευκρινήσεις για τα μέτρα που έχουν ήδη προταθεί από το πρώτο email που είχε στείλει η ελληνική κυβέρνηση την Κυριακή. Αρχικά είχε κυριαρχήσει η σκέψη να μην σταλεί καν απάντηση στους εκπροσώπους των δανειστών, οι οποίοι θυμίζω ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης είχαν απαντήσει στο πρώτο ελληνικό email. Ένα email όμως από την Τρόικα το οποίο δεν άρεσε καθόλου στο οικονομικό επιτελείο, ήταν γεμάτο αμφισβητήσεις για τα μέτρα που προτείνονταν, περισσότερες διευκρινήσεις ζητούσαν οι εκπρόσωποι των δανειστών και δεσμεύσεις. Σε αυτή τη βάση λοιπόν σκεφτόταν η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει λόγος να μπει σε μια διαπραγμάτευση με κάποιον ο οποίος δεν δείχνει καμία διάθεση συμφωνίας και ιδίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ότι θα ήταν προτιμότερο να εκθέσει τις σκέψεις της και τις προτάσεις της η ελληνική κυβέρνηση στο Eurogroup της Δευτέρας. Παράλληλα με την αίτηση για παράταση του προγράμματος η οποία πλέον δεν μπορεί να αποφευχθεί, το αίτημα της ελληνικής πλευράς θα είναι για μια τεχνική παράταση 2 εβδομάδων, ίσως και 1 μηνός. Από εκεί και πέρα η δεύτερη σκέψη πιθανότατα προήλθε στη βάση του να φανεί ότι υπάρχει όλη η καλή διάθεση από την ελληνική πλευρά για επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν, αλλά υπάρχουν εμπόδια που δημιουργούνται καθαρά από την άλλη πλευρά. Αποφασίστηκε λοιπόν να εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες, να σταλεί και το δεύτερο email με τις διευκρινήσεις που ζητάει η Τρόικα, χωρίς όμως να υπάρχει και μεγάλη αισιοδοξία ότι αυτό το δεύτερο email θα είναι και καθοριστικό για την επίτευξη συμφωνίας. Οι ελπίδες πλέον εναπόκεινται στο Eurogroup της Δευτέρας, εκεί όπου δεν θα εξεταστούν μόνο νούμερα, αλλά θα εξεταστούν και πολιτικές. Και οι αποφάσεις που θα πάρθουν ή οι γραμμές που θα χαραχθούν θα είναι με βάση πολιτικά, θέλει η κυβέρνηση, και κοινωνικά κριτήρια. Είχαμε τώρα και μια τοποθέτηση, Πέτρο, από πλευράς του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέλου, μιλώντας στην Επιτροπή, την Κομματική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, εκτίμησε ότι η Τρόικα θα επιστρέψει μέχρι τις 15 του Δεκέμβρη. Μέχρι τις 15 του Δεκεμβρίου, ούτως ώστε να υπάρξει και μια τεχνική συμφωνία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Είναι μια τοποθέτηση εντός του πλαισίου δηλώσεων που βγαίνουν από την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, προσπαθούν τα κυβερνητικά στελέχη από την πρώτη στιγμή να υποβαθμίσουν, αν θέλεις, την εμπλοκή που έχει υπάρξει, βγάζοντας ένα κλίμα αισιοδοξίας. Τώρα, αν επιβεβαιωθούν οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, αν έχει κάποιο περαιτέρω στοιχείο που αυτή την ώρα όλοι οι υπόλοιποι αγνοούμε, μακάρι να είναι έτσι, Βίκυ. Δεν ξέρω τι περισσότερο να σου πω. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Πέτρο, για το ρεπορτάζ και πάμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έχουμε λοιπόν πει και το ξαναλέμε και το ξαναλέω. Δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας. Δεν πρόκειται να υπάρξει και δεν θα υπάρξει περικοπή μισθών και συντάξεων. Δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι που αφορούν τον πολίτη. Το μεγάλο θέμα το λέω κατ' επανάληψη, αλλά είναι δυστυχώς η πικρή αλήθεια, είναι η πολιτική αβεβαιότητα. Αυτή είναι που μας δυσκολεύει. Αυτή είναι που δίνει επιχειρήματα στους συνομιλητές μας. Ο λαός, εάν θέλει, μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα σε εκλογές. Γιατί διασταυρωνόμαστε με την διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας ούτως ή άλλως. Και έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και ένα συνταγματικό χρονοδιάγραμμα για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία σε περίπτωση αποτυχίας οδηγεί σε αυτόματη διάλυση της Βουλής και εκλογές. Ο λαός λοιπόν μπορεί να επιβάλλει συνένεση και να αποτρέψει τις εκλογές.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο υπτάμενοι της 340 μοίρας της 115 πτέρυγας μάχης, οι οποίοι επέβαιναν χθες στο F-16 Block 52+, το οποίο συνετρίβει στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Γάβδου και των Σφακίων. Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα από την πολεμική αεροπορία και το βίντεο με την επιχείρηση διάσωσης των δύο πιλότων. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας ανέδειξε το χθεσινό αεροπορικό ατύχημα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Γάβδου και Σφακίων, καθώς οι δύο πιλότοι της 115 πτέρυγας μάχης κατάφεραν με επιτυχία να κάνουν χρήση του συστήματος εκτείναξης την ώρα που το μαχητικό αεροσκάφος F-16 είχε πάρει ανεξέλεγκτη πορεία πτώσης. Οι δύο υπτάμενοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκαν στο 251 νοσοκομείο της πολεμικής αεροπορίας στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκαν. Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλεί το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης που έδωσε στη δημοσιότητα η πολεμική αεροπορία. Το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση μαζί με άλλα δύο αεροσκάφη όταν σήμανε συναγερμό στο πιλωτήριο για δυσλειτουργία συστήματος που το έβγαζε εκτός ελέγχου όταν αυτό βρισκόταν στα 10.000 πόδια. Οι πιλότοι ετοιμάζονταν για άσκηση εμπλοκής σε αερομαχία με το πρόβλημα να εμφανίζεται πριν από αυτήν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στον κινητήρα. Οι χειριστές του F-16 επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, αλλά στάθηκε αδύνατο και χρησιμοποίησαν αμέσως το σύστημα εκτείναξης διάσωσης, εγκαταλείποντας το μαχητικό. Στις 3:20 το μεσημέρι, ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας εντόπισε τους δύο πιλότους και τους ανέσυρε από τη θάλασσα. Την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των πιλότων συντόνισε ο θάλαμος επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Στις έρευνες μετήχε σκάφος του λιμενικού καθώς και παραπλέοντα πλοία, ενώ από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν οι κυβερνήτες των πλοίων της Ανενδίκ, Σαμαριά και Δασκαλογιάννης για να σπεύσουν αν χρειαστεί στο σημείο του ατυχήματος. Κινητοποίηση για κάθε ενδεχόμενο υπήρξε και στην ακριτική Γάβδο. Τα παιδιά με τα χιάλια, μήπως χρειαστεί κάτι, και ετοιμάσαμε τη Γάβδο, λιποδρόμια, τα πάντα, αν τυχόν και χρειαζόταν κάτι από εμάς. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που είναι πάρα πολύ συχνό και που πραγματοποιούνται χαμηλές πτήσεις πάνω από την Γάβδο και πολλές φορές κάτω από το σπίτι μας. Δηλαδή, εμένα από το σπίτι μου είναι σε υψόμετρο, μπορώ και τα βλέπω κάτω από το ύψος του σπιτιού μου, μέσα στα χαράδρα. Και πολλές φορές παγώνουμε ειλικρινά ότι να, τώρα θα ακούσουμε τον πόμ. Με αφορμή τη συντριβή του F-16, η Δήμαρχος Γάβδου Ευαγγελία Καλίνικου εξέφρασε την ανησυχία των κατοίκων του ακριτικού νησιού για τις συχνές πτήσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή από πολεμικά αεροσκάφη και μάλιστα σε χαμηλό ύψος. Ιδίως όταν σπάνε το φάγμα του ήχου, είναι απίστευτα τρομακτικό. Τρομακτικός ο ήχος. Είναι σαν να γίνεται σεισμός 6,5 ρίχτερ στο. Ακριβώς κάτω από τα πόδια σου. Είναι απίστευτο. Αμέσως μετά το συμβάν, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ενημέρωσε τις οικογένειες των δύο χειριστών, ενώ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς, επικοινώνησε με τους δύο πιλότους. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Στο δικαστικό ρεπορτάζ τώρα, αναβολή λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων πήρε η υπόθεση που αφορούσε στο τριπλό φωνικό στον προφήτη Ηλία Ηρακλείου, μια υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη της Κρήτης. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου ανηλίκων επρόκειτο να καθίσει ο ανήλικος τότε γιος του καταδικαστέντος Κρεοπόλη. Πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα του τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων οι συγγενείς του Πρίαμου Ξηδάκη και του Μανώλη Σταυρουλάκη. Το θυμάτων του φωνικού που συγκλώνησε τον προφήτη Ηλία και ολόκληρη την Κρήτη το καλοκαίρι του 2012 με το γιο του καταδικαστέντος για τη διπλή δολοφονία. Η εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία κατηγορούμενος είναι ο ανήλικος τότε γιος του Κρεοπόλη που καταδικάστηκε για τη διπλή δολοφονία πήρε αναβολή για τις 6 Μαρτίου λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων. Ήταν
δεδομένο μετά από την απεργία η οποία κάνουν οι δικηγόροι. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα επιβάλλει αυτή την πορεία, την τιμωρία που πρέπει να επιβάλλει, διότι φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν σαν ανθρώπους και όλη η οικογένεια ζει δραματικές στιγμές κάθε μέρα που περνά. Πέρα από το θέμα του πόνου, εξαθλιώνονται και οικονομικά. Ένας άνθρωπος για να στηρίξει το δίκαιο του πρέπει να καταστραφεί και οικονομικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Ο ξάδερφος του Πρίαμου Ξηδάκη υποστηρίζει ότι τα μέλη της οικογένειας του Κρεοπόλη έχουν προχωρήσει σε μηνύσεις σε βάρος των μαρτύρων της υπόθεσης με στόχο να τους κάνουν να μην καταθέσουν ούτε στην εκδίκαση σε βάρος του ανήλικου τότε γιου του Κρεοπόλη, αλλά ούτε και σε δεύτερο βαθμό. Επίσης έχουν βρει και μια βιομηχανία μηνύσεων κατά των μαρτύρων και των οικογενειών, θεωρώντας ότι μέσα αυτά αυτοί θα απειλήσουν ή θα φοβήσουν τους μάρτυρες. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Θεωρώ ότι υπάρχει υγιής δικαιοσύνη η οποία θα παίξει το ρόλο της έτσι όπως πρέπει. Προβληματισμός επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ρεθύμνου για την σχεδιαζόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε πρώτη φάση από την διαδικασία θα περάσουν οι διευθυντές των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Μάνθο Καπετανάκη να μας πει περισσότερα. Μάνθο, καλώς μεσημέρι, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από το Ρέθμνο. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και πάλι οι δάσκαλοι κατά της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα φανεί κατά πόσο θα προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης που θα ξεκινήσει με αξιολόγηση των διευθυντών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα κληθούν να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς. Να μην πηγαίνει ο καθένας μόνος του, αλλά όλοι οι υποαξιολόγησοι διευθυντές προϊστάμενοι που καλούνται την ίδια μέρα. Ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου σε μια προσπάθεια να ανασκεφθεί το μέτρο. Οι δάσκαλοι τάσσονται υπέρ μιας αξιολόγησης, όχι όμως στα πρότυπα του ΟΣΑ, σύμφωνα με τον οποίο, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εάν ακολουθηθούν τα πρότυπα του ΟΣΑ, θα πορευόμαστε, λένε, και σε μια πιο ιδιωτικοποιημένη παιδεία στα πρότυπα της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Παράλληλα, οι δάσκαλοι αναφέρουν ότι γύρω στα 8 εκατομμύρια είναι τα κονδύλια που θα διατεθούν μέσω ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την αξιολόγηση και καλούν το Υπουργείο Παιδείας να μην διαθέσει ένα τόσο μεγάλο ποσό στην αξιολόγηση, αλλά να διατεθούν αυτά τα χρήματα στην στελέχωση και στην παροχή εξοπλισμού στα σχολεία της χώρας. Μάλιστα, είναι λοιπόν στην αξιολόγηση, αλλά με ένα διαφορετικό μοντέλο, λένε οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ρεθύμνου. Μάνθο, να σε ευχαριστήσουμε. Να έρθουμε τώρα στο χώρο των συνταξιούχων, οι οποίοι είναι έτοιμοι για μια ακόμη φορά να βγουν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τις πολιτικές που τους πλήττουν. Σήμερα, μάλιστα, στα Χανιά συνήλθαν τα συνδικαλιστικά σωματεία των συνταξιούχων από όλα τα ταμεία και αυτό το οποίο αποφάσισαν είναι να συνταχθούν σε μια κοινή γραμμή προκειμένου να αντιδράσουν εν ώψη και των νέων σχεδίων κυβέρνησης και Τρόικας για μέτρα που αφορούν και τους συνταξιούχους. Τον προβληματισμό τους για το αύριο εξέφρασαν σύσσωμοι οι συνταξιούχοι της Κρήτης στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά με τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων τους. Οι συνταξιούχοι φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, καθώς την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν παγκρίτια κινητοποίηση και απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να ξεσηκωθούν προκειμένου να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν για το μέλλον. Έχουμε προγραμματίσει να εκδώσουμε ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό θα το επιδώσουμε στην περιφέρεια Κρήτης με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στα Υπουργεία τα αρμόδια, στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στη δημοσιότητα. Να μάθει ο κόσμος την αγανάκτησή μας, τη διαμαρτυρία μας. Τώρα αυτές τις μέρες έχουν τα πολύ χειρότερα. Τα μαζεύουν τώρα οι ηθροπατέρες μας με την Τρόικα. Να έρθουν πολύ χειρότερες μέρες. Και ξεσηκωθούμε από τους καναμπέδες να δούμε τι θα γίνουμε. Και όχι μόνο για πάρτι μας, αλλά και για τα παιδιά μας. Εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε έναν άσο στο μανίκι μας που είμαστε συνταξιούχοι και δεν μπορούν να μας απολύσουν. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αγωνιστούμε και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, σε όποιο ταμείο και να ανήκουν, να ξεσηκωθούν, να οργανωθούν στα ταξικά σωματεία. Έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Οι συνταξιούχοι τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα στον τομέα της υγείας από την πολιτεία και παράλληλα εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές που εφαρμόζει. Η κυβέρνηση
συνεχίζει το καταστρεπτικό της έργο ενάντια στους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους της λαϊκής οικογένειας που τους επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι και μια διαφορετική μέρα για τους συνταξιούχους και για όλο το λαό βέβαια, αλλά περισσότερο για τους συνταξιούχους που πάμε στην τράπεζα κάθε πρώτη του μήνα να πάρουμε τη σύνταξή μας και δεν ξέρουμε αν θα είναι το ίδιο ποσό με τον προηγούμενο μήνα. Όλα αυτά μας δημιουργούν εκτός των άλλων προβλημάτων και μια ψυχολογική πίεση η οποία δεν την αντέχουμε στην ηλικία που είμαστε. Τα προβλήματα μας έχουν χειροτερέψει, δεν βλέπουμε καθόλου βελτίωση ούτε στα προβλήματα της υγείας. Μας έχουν διαλύσει, δεν έχουμε να πληρώνουμε ούτε τις συμμετοχές τις αυξημένες στα φάρμακά μας, αλλά ούτε να πληρώνουμε γιατρούς που μας παίρνουν 10 και 20 ευρώ να μας εγγράψουν τα φάρμακά μας και στο νοσοκομείο να πάμε και εκεί μας παίρνουν το τάλιρο. Δεν πάει άλλο, έχουμε φτάσει στα προχώρητο. Εμφανώς αγανακτισμένοι συνταξιούχοι. Εμείς σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε μια ευχάριστη παρένθεση στα θέματα της επικαιρότητας για να μιλήσουμε για το Μαύρο Θέατρο της Πράγας, το διάσημο Μαύρο Θέατρο, το οποίο περιοδεύει σε ολόκληρη τη χώρα και στο νησί. Και αύριο και μεθαύριο θα βρίσκεται στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στο Mega Play, στο κινηματοθέατρο, για δύο μοναδικές παραστάσεις. Κοντά μας ο υπεύθυνος της παράστασης, κύριος Σπύρος Μουρελάτος, για να μας πει περισσότερα. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στα Χανιά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε καταρχήν για μια διαφορετική παράσταση. Δώστε μας ένα στίγμα και για το κοινό που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα και που επιθυμεί να δει το Μαύρο Θέατρο. Ωραία. Τότε να ξεκινήσουμε από το 1700 που πρωτοεμφανίστηκε στις αυτοκρατορικές αυλές της Κίνας. Και εκεί ήταν το μαύρο δωμάτιο ή το μαύρο κουτί που ήταν για μικρότερα πράγματα, ντυμένο με μαύρο ύφασμα. Μέσα σε αυτό κινούνται οι ηθοποιοί, οι οποίοι τα αντικείμενα που είχαν φαινόντουσαν, ενώ οι ίδιοι όταν ήταν ντυμένοι στα μαύρα δεν φαινόντουσαν. Και εκεί βασίζεται το Μαύρο Θέατρο της Πράγας. Το μαύρο στο μαύρο εξαφανίζεται. Οπότε ό,τι μένει είναι μια σουρεαλιστική εικόνα από αυτό που βλέπει ο θεατής. Μετά από αυτό, το 1963 στην Πράγα, ο Γύρις Νέτς έκανε το διδακτορικό του στο Κονσερβατουάρ της Πράγας. Εκεί ήταν μια σκηνή με μια κηδεία. Κάποια στιγμή σβήσαν τα φώτα, ανάψαν τα φώτα το μαύρο της ασφαλείας και τότε φαινόταν, είχε εξαφανιστεί οι άνθρωποι που κρατούσαν το φέρετρο πετούσε και άλλη μια εικόνα. Μπορούμε να δούμε και κάποια μικρά αποσπάσματα από το διαφημιστικό που έχετε ετοιμάσει για να πάρουν μια ιδέα και οι θεατές. Θα ήθελα να μας πείτε τι το διαφορετικό θα δει το κοινό της Κρήτης αυτή την παράσταση. Λοιπόν, η παράσταση αποτελείται από χορευτικά, κομμάτια από τα καλύτερα κομμάτια του image, του θεάτρου, του Μαύρου Θεάτρου της Πράγας. Τα εκπληκτικά εφέ του Μαύρου Θεάτρου, δηλαδή υπάρχουν χορευτές οι οποίοι πετάνε, περπατάνε στον αέρα και επίσης είναι η παντομήμα που θα γελάσει ο κόσμος με τα σκέτς τα οποία είναι σε παντομήμα χωρίς λόγο. Απευθύνεστε και σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά? Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα από την περιοδία σας στους υπόλοιπους νόμους, στις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, τι έχετε εισπράξει από το κοινό? Έχουμε εισπράξει καταπληκτικές κριτικές. Το θέατρο, αυτό το image είχε ξαναέρθει πριν 6 χρόνια εδώ στο νησί σας, το είχατε ξαναδεί. Είναι ακριβώς το ίδιο με πιο τελευταίες επιτυχίες τους. Εντάξει, ο κόσμος μιλάει με τα καλύτερα λόγια και όντως είναι το θέατρο που πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δει το κοινό σας.
Θα λέγατε ότι πρόκειται για μια μουσικοθεατρική παράσταση κυρίως? Είναι μουσικοθεατρική με τα εφέ του μαύρου θεάτρου κυρίως και την παντομίμα που είναι και αυτή ένα κομμάτι του μαύρου θεάτρου, χωρίς να πούμε ότι αυτό είναι το μαύρο θέατρο. Είναι η πρόσθεση που κάνουμε στα εφέ του μαύρου θεάτρου, που αυτά είναι που εντυπωσιάζουν. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του πώς μπορεί να πετάει ένας άνθρωπος ή πώς μπορεί να φεύγει από τη σκηνή στον αέρα. Και αυτό είναι το μαύρο θέατρο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι πρόσθετα. Η Ελλάδα πάντως δεν έχει ιδιαίτερη ιστορία σε αυτό το είδος του θεάτρου. Έτσι. Καθόλου. Αυτό το βλέπουμε κάθε 6 χρόνια. Την προηγούμενη φορά το είχα φέρει προ 6 χρόνια. Όλος ο κόσμος είχε μείνει έκπληκτος και ρωτούσε πώς γίνονται. Είναι ένα θέμα συζήτησης. Νομίζω είναι το κοινό πάρα πολύ έτοιμο να δει μια τέτοια παράσταση, να ξαναδεί μια τέτοια παράσταση, η οποία δεν είναι σαν την άλλη. Είναι διαφορετική, είναι το τελευταίο κομμάτι της δουλειάς του image. Θα λέγατε ότι ο κόσμος φεύγοντας έχει ψυχαγωγηθεί, έχει ευχαριστεί, έχει απολαύσει 2 ώρες, 1 ώρα όσο διαρκεί η παράσταση. Δηλαδή ο χαρακτήρας του είναι αμιγώς ψυχαγωγικός. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τσεχία δεν εξάγει κουλτούρα με αυτό το θέατρο. Είναι καθαρά τσέχικο, όλοι οι ηθοποιοί, οι χορευτές κλπ. Είναι Τσέχοι, είναι 12 άτομα. Δεν είναι μειονέκτημα αυτό, ίσα στην εποχή μας ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο. Όχι, και αυτή είναι η μοναδική χώρα που παράγει μαύρο θέατρο και πηγαίνουν στην Πράγα για να δουν. Μόνο και, εντάξει, και η πόλη είναι υπέροχη, αλλά και ο πολλής κόσμος πηγαίνει για να δει το μαύρο θέατρο εκεί. Οπότε πολύ περισσότερο όταν αυτό έρχεται εδώ πέρα είναι καλά να το δουν. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν. Βεβαίως. Για τα Χανιά να πούμε ότι η παράσταση έχουμε δύο παραστάσεις αύριο 6 ώρα και 9 και 8.30 το βράδυ και την Κυριακή έχει μία το πρωί της 11.30 και μία το βράδυ της 8.30. Στη συνέχεια θα περιοδεύσετε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ έχουμε τελειώσει. Τελειώνετε την περιοδία σας στα Χανιά λοιπόν. Τους είχαμε ένα μήνα εδώ και νομίζω η τελευταία πώλησή σας εσείς εδώ. Μάλιστα, τυχεροί λοιπόν είμαστε. Νομίζω. Να σας ευχαριστήσουμε, ναι, κύριε Μουρελάτο, για την παρουσία σας. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα το χαρεί ο κόσμος και θα έλεγα να πάει να το δει, γιατί σε 6 χρόνια πάλι ίσως. Έτσι, αύριο και την Κυριακή στο κινηματοθέατρο Mega Play στο Βλητένα. Ευχαριστήσω τον κύριο Μουρελάτο. Και εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ.